Οι ταινίες τρόμου τύπου Home Invasion είναι μερικές από τις πιο διάσημες στην κατηγορία του τρόμου. Το The Strangers, το Hush, το πρώτο Purge είναι όλες ταινίες που παίζουν με ένα πολύ βασικό φόβο του σύγχρονου ανθρώπου. Αυτό ότι το πιο ιερό κομμάτι της ζωής του, η ασφάλεια του σπιτιού του θα παραβιαστεί. Σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα της εισβολής αγνώστων σε σπίτια και αυτά που βίωσαν οι κάτοικοι αυτών. Σήμερα θα δούμε 5 ανατριαστικά βίντεο από εισβολής. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Αυτό είναι ένα από τα βίντεο που βρίσκεται εδώ για να μας υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει ποτέ να ανοίγουμε την πόρτα σε κάποιον που δεν ξέρουμε, ειδικά όταν είναι αργά το βράδυ και όσο ευγενική κι αν είναι. Δύο άντρες ντυμένοι με φούτερ χτυπάνε το κουδούνι ενός σπιτιού αργά το βράδυ. Όταν εκείνος ανυποψίαστος ή από τη βιασύνη του ανοίγει την πόρτα χωρίς να δει ποιος είναι ή πολύ απλά χωρίς να υποψιαστεί κάτι, δύο ακόμα άγνωστοι ντυμένοι στα λευκά, φορώντας μάσκες και κρατώντας όπλα, πετάγονται από τη γωνία και ετοιμάζονται να μπουν βιαστικά στο σπίτι. Ο κάτοικος του σπιτιού εγκαίρως κλείνει την πόρτα και εκείνοι τρέπονται σε φυγή. Το βίντεο παρουσιάστηκε στα νέα από το CCTV News, όπου ανέφεραν ότι η αστυνομία ακόμα ερευνά το συμβάν προσπαθώντας να βρει τους ενόχους. Ακολουθεί το βίντεο. Ο λόγος που το συγκεκριμένο βίντεο είναι σε αυτήν τη λίστα είναι εξαιτίας του θράσους των συγκεκριμένων ληστών. Μέρα μεσημέρι περιμένουν έξω από το σπίτι που έχουν επιλέξει να ληστέψουν μέχρι να σιγουρευτούν ότι κανένας δεν είναι μέσα και τελικά με σχετική ευκολία σπάνε την πόρτα και μπαίνουν μέσα. Είναι η όλη διαδικασία το πώς χτυπάνε πρώτα και έπειτα δεν χάνουν χρόνο για να μπουν τόσο προσεκτικά και μεθοδικά. Δεν γνωρίζουμε τι συνέβη στη συνέχεια, καθώς στην περιγραφή δεν αναφέρεται κάτι παραπάνω από όσα βλέπουμε. Ας ελπίσουμε ότι όλοι ήταν ασφαλείς. Ακολουθεί απόσπασμα του βίντεο. Ίσως το πιο creepy στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το με πόση άνεση οι ληστές απλά τριγυρνάνε μέσα στο σπίτι ενώ εισέβαλαν σε αυτό. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για αυτό το βίντεο, θα μπορούσε να είναι στημένο, αν και πιστεύουμε ότι μάλλον δεν είναι. Μονάχα από τις κρυφές κάμερες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού κατάφερε να καταγράψει τα πρόσωπα των διαρρηκτών. Και για καλή του ή κακή του τύχη, όπως το δει κανείς, ο ίδιος δεν ήταν παρόν κατά τη διάρκεια της εισβολής τους. Ακολουθεί το βίντεο.
Το πιο αντριχιστικό στο συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτό που ακολούθησε μετά το τέλος του βίντεο. Ένας άντρας πηγαίνει σε ένα σπίτι και αρχίζει να κλωτσάει την πόρτα, προσπαθώντας να μπει μέσα. Όταν τελικά τα καταφέρνει, μαθαίνουμε ότι όσο ήταν μέσα, οπλίστηκε με ένα μαχαίρι και προσπάθησε να επιτεθεί σε μια μητέρα που προστάτευε τα παιδιά της. Τότε ο άντρας της, χωρίς να του μείνει άλλη επιλογή, αναγκάστηκε να του ρίξει το κεφάλι σκοτώνοντάς τον ακαριαία. Ο λόγος που επιτέθηκε στο ζευγάρι, ενώ εκείνοι καθόντουσαν ήρεμοι στο σπίτι τους, μας είναι άγνωστος. Ωστόσο, μάθαμε ότι ο άντρας είχε συχνά θέμα με τα νεύρα του και επισκεφτόταν ειδικό για να του μάθει πώς να τα ελέγχει. Πραγματικά σκέφτησε τι χρειάστηκε να περάσουν τα παιδιά της οικογένειας, ενώ δεν έφταξαν πραγματικά σε τίποτα. Χρειάστηκε να δουν έναν άνθρωπο να πεθαίνει μπροστά στα μάτια τους, πράγμα που δεν είναι εύκολο για κανέναν. Δείτε το βίντεο και μόνοι σας. Σε αντίθεση με το προηγούμενο, το συγκεκριμένο βίντεο είναι αρκετά ξεκάθαρο. Διαρρήκτες μπαίνουν οπλισμένοι μέσα σε ένα σπίτι καταφέροντας να σπάσουν την πόρτα. Προχωρώντας μέσα, πιθανώς απειλώντας τον ιδιοκτήτη ή λέγοντάς του πως κρατάνε όπλα, δεν περιμένουν πως εκείνος ο ίδιος τους περιμένει οπλισμένος και επικίνδυνος. Όταν ο διαρρήκτης με το κόκκινο φούτρι στρίβει στη γωνία, καταφέρνει την τελευταία στιγμή να γυρίσει και να φύγει τρέχοντας, γλιτώνοντας με τη ζωή του, καθώς ο ιδιοκτήτης ανοίγει πυρ. Ευτυχώς κανένας δεν πληγώθηκε. Δείτε απόσπασμα του βίντεο και μόνοι σας. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεο μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.